Βρισκόμαστε στις Καριές, ένα πανέμορφο χωριό που βρίσκεται στα σύνορα Μεσσηνίας και Ηλίας. Εδώ θα συναντήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα τον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό, πρωταγωνιστή του θεάτρου, του κινηματογράφου και πολλά άλλα, τον κύριο Κώστα Καζάκο. Προχωράω λοιπόν, είναι σχεδόν δίπλα μου. Κύριε Καζάκο, καλώς ήρθατε στη σημερινή εκπομπή. Να είσαι καλά. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα προσωπικά που θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα. Χαρά δική μου. Θα ξεκινήσουμε από τις Καριές, που είναι η πρώτη φορά που δίνετε συνέντευξη στον τόπο καταγωγής σας. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια καριέρας, μετά από μια έντονη ζωή, μετά από πολλά, είναι η πρώτη φορά που σας βρίσκουμε εμείς εδώ στις Καριές, όπου θα μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το ωραίο χωριό. Έτσι. Που είναι στο ψήλωμα, αγνατεύει τη θάλασσα, γεμάτο περιβόλια. Έχουμε και το ποτάμι, την Έδα. Αυτό που είναι το μοναδικό ποτάμι στον τόπο μας που έχει θηλυκό όνομα. Βέβαια. Δεν υπάρχει άλλο. Βέβαια. Η καταγωγή σας ξεκινά λοιπόν από τις Καριές. Από εδώ ήταν το σόι. Μπορεί να είναι στη Μεσσηνία, αλλά συνδέεται περισσότερο με τον πύργο. Α, είναι κοντά. Ναι, είναι πιο κοντά ο δηλαδή, πύργος. Η Νέδα χωρίζει τον ένα νομό είναι από το πρώτο μεσσηνιακό χωριό. Το πρώτο μεσσηνιακό χωριό, όπως μπαίνουμε στο νομό Μεσσηνίας. Στα όρια των νομών. Ωραία, δηλαδή η οικογένεια Καζάκου ξεκινάει εδώ, ουσιαστικά από εδώ. Εδώ γεννήθηκαν οι πρώτοι. Δηλαδή μετά τη φυγή τους από τη Μάνη. Εγκαταστάθηκαν από ό,τι λέγανε οι παππούδες μας από παλιά, εγκαταστάθηκαν στη Δημητσάνα, η μεγάλη φαμίλια αυτή, ήταν μεγάλος κόσμος πολλής. Και μετά κατέβηκαν εδώ και εγκαταστάθηκαν, ήταν όλο το χωριό Καζακέικο, μια φαμίλια ήταν. Και σιγά σιγά τα περισσότερα ονόματα έχουν αλλάξει με τα παρατσούκλια που συνηθίζουν εδώ. Ναι. Τα επαγγέλματα, ξέρω εγώ, ήταν γιατρός ο ένας, λεγόταν Γιατράκος, άλλαζε το επώνυμο. Συνήθως τον παλιό καιρό δεν είχαν επώνυμα οι άνθρωποι. Λέγανε το όνομά τους, το όνομα του πατέρα και πολλές φορές και το όνομα του παππού, για να καταλάβουν ποιος είναι. Δεν υπήρχαν επώνυμα. Οπότε ξεκινάει η ζωή σας από εδώ, εδώ μεγάλωσε ο πατέρας σας. Εδώ γεννήθηκε. Ο οποίος βρέθηκε στον πύργο δημόσιος υπάλληλος στη Νομαρχία. Ναι, ήταν αποσπασμένος στη στατιστική υπηρεσία της Νομαρχίας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας από το 1927. Μυαλωμένος άνθρωπος με μαθηματικά. Και έφτιαξε εδώ η οικογένεια και τον απέσπασαν στην Ομαρχία. Και ήταν υπεύθυνος στατιστικής υπηρεσίας. Θυμάμαι ακόμα προπολεμικά το 39 που είχε γίνει η απογραφή. Γυρίζαμε από χωριό σε χωριό για να κάνει την απογραφή. Ήταν υπεύθυνος για αυτή και με τα μουλάρια, θυμάμαι, χωριά γυρίζαμε όλη την Ηλία. Αλλά τα θυμάμαι, είναι ανεξίτηλες οι μνήμες αυτές. Οι εικόνες με αυτόν τον τόπο, γιατί και τούτο το χωριό εδώ, η Κοπάνιτσα που τη λέγανε πριν και μετονομάστηκε σε Καριές, επειδή είναι πιο κοντά ο πύργος, το γυμνάσιο το έκαναν στον πύργο. Και εκεί πήγατε και δηλαδή, σχολείο εσείς. Τα παιδιά πηγαίνανε στην Κυπαρισσία για δημοτικό. Ναι. Και ο πατέρας μου, είναι 20 χιλιόμετρα η Κυπαρισσία από εδώ, και πολλές φορές με τα πόδια, φτώχεια τότε ήταν, πείνα, μικρά χωριά, χωρίς πολύ τόπο για καλλιέργεια, με κάτι ρίζες ελιές τη βγάζαμε και κάτι αμπελάκια, αλλά ήταν πείνα μεγάλη. Αλλά για το γυμνάσιο μετά πήγαινε στον πύργο, πιο κοντά. Εκεί πήγατε εσείς, πήγατε στο δημοτικό. Εκεί έκανε η οικογένεια και μας έσπηρε. Ναι. Τέσσερα αδέρφια που είμαστε. Η μάνα μου είναι πυριώτησα, ήταν παλιό σόι πυριώτικο, στα Οικοπουλέικο είναι ακόμα είναι. Και εκεί βέβαια δημοτικό, γυμνάσιο, οι πρώτες τάξεις, γιατί εγώ έζησα και τον πόλεμο και την κατοχή και τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης μέχρι το 48.
που ήμουν 13 χρονών, που φύγαμε πια γιατί ξεριζώθηκε η οικογένεια. Έτυχε να είμαστε στη μερίδα εκείνη που ήταν η κλίση προς τα αριστερά. Χωρίστηκε ο τόπος τότε και φύγαμε για την Αθήνα. Ο πατέρας μου απολύθηκε από τη δουλειά του το 45. 46 έκατσε φυλακή στον πύργο. Θα πάμε σε αυτό. Θέλω έτσι λίγο τώρα να μην φύγουμε από το θέμα αυτό του χωριού. Είδα πριν ότι συναντήσατε κάποιους παλιούς σας φίλους, ναι, εδώ, από το χωριό και συγκινηθήκατε μάλιστα. Βέβαια, γιατί είναι συνομήλικοι μου οι περισσότεροι εδώ τώρα. Διατηρείτε με αυτή σας έτσι, γιατί ήμουν κοντά και το είδα, μια ταπεινή στάση ενός ανθρώπου που έχει κάνει απίστευτα πράγματα στη ζωή. Τίποτα του. Δεν έχει κάνει, ούτε απίστευτα, ούτε τίποτα. Τη δουλειά μας κάνουμε όπως την κάνει όλος ο κόσμος. Τούτο μας έλειπε τώρα να έχουμε ψηλά το λυρί. Εμείς είναι η δουλειά μας τέτοια. Οι καλλιτέχνες, ειδικά του θεάτρου, που είναι συλλογική τέχνη, δεν είναι μοναχική. Γίνεται τώρα, είναι επίκαιρη τέχνη, ζωντανή. Λοιπόν, δίνουμε εξετάσεις χειμώνα καλοκαίρι. Κάθε δουλειά που κάνουμε είναι από την αρχή. Αν αποτύχεις, χάθηκες. Δεν σε σώζει το ότι μπορεί να έχεις κάνει επιτυχίες πριν. Λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι. Εντάξει, τώρα, εσείς έχετε κάνει πάρα πολλές επιτυχίες. Και αποτυχίες και πολλά, όλα. Δεν είστε ένας απλός ένας ηθοποιός ή ένας θεατρικός ηθοποιός οτιδήποτε. Έχετε περάσει από όλα τα κορυφαία στάδια. Ωραία, έχω δεκαετίες πίσω μου. Τώρα κλείνω. Έχετε... Από το 1953 που μπήκα σε αυτό το χώρο, από τη σχολή Σταυράκου την κινηματογραφική. Δεν θέλετε να γίνετε ηθοποιός όμως. Θέλετε όχι, να γίνετε, όχι, άλλα σχέδια. Θέλετε να γίνετε φιλόλογος. Εκεί με έριξε η κατάσταση, οι συγκυρίες. Οι ιστορικές συγκυρίες. Αν σκεφτεί κανείς τι πέρασε ο τόπος μας από τον πόλεμο και μετά, αυτά είναι τα λιγότερα. Το να μην μπορέσεις να κάνεις τα σχέδιά σου, μα μήπως τώρα τα παιδιά μπορούν. Όχι, τώρα ειδικά... Ξεκινάει ένα παιδί να δώσει για την ιατρική, γιατί έχει μεράκι να γίνει γιατρός, και καταλήγει υγειοπόνος. Δεν πήρε τα μόρια, λέει, δεν πήρε αυτό, και σπάνια θα δεις άνθρωπο να κάνει τη δουλειά που του αρέσει, που έχει επιλέξει. Λοιπόν, εδώ τώρα για να επανέλθουμε, γιατί θα φύγουμε από το θέμα. Και είμαι συγκινημένος που βρίσκομαι εδώ. Ναι. Και πρώτη φορά δίνεται συνέντευξη, δεν θα το ξαναπούμε αυτό. Ναι, έχει αλλάξει βέβαια το χωριό. Εγκαταλείφθησαν τα χωριά και η υπογεννητικότητα που είναι οι οικογένειες με 8, με 10, με 15 παιδιά. Τώρα με το ζόρι κάνουν 1-2. Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε τα καλοκαίρια από το 38-39, πιτσιρίκος. Αλλά και στον πόλεμο και στην κατοχή. Εδώ τη βγάζαμε τα καλοκαίρια. Λοιπόν, είναι ένα σημαντικό γεγονός, γιατί είναι σαν φυσικό νόμος. Εκείνα τα χρόνια διαμορφώνουν τον άνθρωπο και είμαι κολλημένος σε αυτές τις μνήμες. Ουσιαστικά σαν να ολοκληρώνεται ο χαρακτήρας, η δομή του καθενός μας εκείνα τα πρώτα χρόνια. Γιατί βλέπετε αυτά τα... Τι είναι οι άνθρωποι, είμαστε σαν τα λουλούδια, σαν τα δεντράκια. Θέλουμε το χώμα μας. Αν το πάρεις από εδώ, το βάλεις εκεί, ξεραίνεται. Εδώ είναι το χώμα. Τι είναι, έχουμε ρίζες οι άνθρωποι. Αφού η γη μας τρέφει, σε αυτό τον τόπο μεγαλώσαμε, γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε. Γιατί βλέπετε, και επειδή είναι αυτός ο τόπος συγκεκριμένα, ο τόπος μας εδώ, όχι το χωριό, η Ελλάδα, με τις ιδιαιτερότητές της, με αυτά τα φαλακρά βουνά, με τις πέτρες, με τη θάλασσα, με τον ήλιο, με τον αέρα, με τις μυρουδιές της. Γιατί οι Έλληνες από τα αρχαία χρόνια, από την προϊστορία, πάτε πίσω πάρα πολύ,
Γιατί σκοτωνόσανται, πεθαίνανε να υπερασπιστούν τον τόπο τους. Είναι η ρίζα μας. Για αυτά τα χώματα, για τα... Πώς λέγανε οι αρχαίοι. Θυμάστε το θούριο που λένε στη... Να βάζει στους Πέρσες του Εσχύλου και έχει εκεί τη συγκλονιστική σκηνή που μέσα στο χάραμα το πρωινό εκεί στη Σαλαμίνα περιμέναν οι Πέρσες ότι θα το βάλουν στα πόδια οι Έλληνες να φύγουν και ακούνε ξαφνικά εκείνο το «Είτε παιδες Ελλήνων». Πες, σηκώνει τη τρίχα. Τι είναι, ένα αγνό αίσθημα πατριωτισμού. Να ελευθερώσουμε τα σπίτια μας, λέει, τον τρόπο ζωής μας, τους τάφους των γονιών μας. Εδώ θέλουμε να είμαστε. Γι' αυτό και είναι, τώρα φεύγουμε από το ένα στο άλλο, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τώρα το ότι φεύγει από τον τόπο όλος ο αφρός. Ακούς κάτι νούμερα ότι έχουν για μεροκάματο έχουν φύγει γύρω στις 500.000 πτυχιούχοι της ανωτάτης παιδείας. Τι θα μείνει στον τόπο δηλαδή, τι είναι αυτό, μαύρη πέτρα πίσω. Θα ζήσουνε, βγάζουνε μεροκάματο έξω. Παίρνουνε αμέσως τους, τραβάνε ειδικά από κάτι μεγάλες σχολές στην ιατρική των Αθηνών, το Πολυτεχνείο, τη νομική. Ναι, φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Τους παίρνουν χωρίς εξετάσεις. Τους απορροφούν χωρίς εξετάσεις. Λοιπόν, αλλά αν λιγάκι δεις την ιστορία του τόπου μας από τα αρχαία χρόνια, αλλά και τη σύγχρονη ιστορία, εδώ όπου πατήσεις σε κάθε βήμα είναι βομή. Βλέπεις στήλη με ονόματα. Εκτελεστέντες, τότε, τώρα, μετά, πριν, παλιά, γεμάτος ο τόπος. Ένας ματωμένος τόπος είναι, όπου πατήσεις είναι ματωμένη γη. Τι λέει αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος, ό,τι θέλει, ό,τι ονειρεύεται ο νέος που ξεκινάει και έχει τη δύναμη των νιάτων μπροστά του, να φτιάξει, να δράσει, να κάνει οικογένεια, να κάνει ένα σπίτι, να έχει δουλειά, να προγραμματίσει το μέλλον των παιδιών του. Πρέπει να τα απαιτήσει εδώ. Όχι στην Αγγλία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Αυστραλία. Ναι, όταν όμως... Πρέπει εδώ. Όταν δεν έχει, οι συνθήκες αλλάζουν. Έτσι είναι. Έχει περάσει ο τόπος δουλεία αιώνες. Και καλές εποχές και παρακμή και ακμή και... Εδώ, πρέπει εδώ να παλέψεις. Να αλλάξεις τη συνθήκη. Πώς θα γίνει, είναι γεμάτο μνημεία ανθρώπων που δώσανε τη ζωή τους για τον τόπο τους. Εσύ για το μεροκάματο θα τον ευτίσεις. Για το μεροκάματο. Ο άλλος στήθηκε μπροστά στα αποσπάσματα. Και έχασε τη ζωή του. Και έλεγε ζήτω η Ελλάς. Εσύ θα φύγεις για να βγάλεις ένα μεροκάματο. Ναι. Αντί να παλέψεις εδώ, ναι, να αγωνιστείς, να αλλάξεις τη συνθήκη που δεν σ' αρέσει, που σου έχει φάει τις προοπτικές. Έχει αλλάξει όμως η νοοτροπία του Έλληνα. Και η νοοτροπία του Έλληνα έχει αλλάξει μέσα από αυτά που έχει πράξει, από την ηλιστική πλευρά της κοινωνίας πλέον. Δεν είναι η ηλιστική πλευρά, είναι η εκμετάλλευση. Είναι αυτή η κατάρα της εκμετάλλευσης. Η εκμετάλλευση θέλει αφεντικό και δούλο. Λοιπόν, αν δεν αγωνιστείς και το αποδεχτείς αυτό σαν να είναι φυσικό φαινόμενο, ότι δεν αλλάζει, ότι είναι βροχή, βρέχει λέμε, τι να κάνουμε, χιονίζει, δεν μπορεί να ανταλλάξεις. Αν πάρεις ότι αυτή η συνθήκη της εκμετάλλευσης είναι φυσικό φαινόμενο, χάθηκες. Χάθηκες, δεν έχει ζωή. Όπως παλέψατε εσείς, όταν φύγατε λοιπόν,
φύγατε από τον πύργο και πήγατε στο νυχτερινό σχολείο. Α, ναι, στην Αθήνα ναι. Βέβαια, αναγκάστηκα να δουλεύω από τότε, από το 48. Έτσι. Γιατί είμαστε τέσσερα κουτσούβελα και η μάνα μου, η οποία δεν ήξερε ούτε να πάει στον Μπακάλικο να ψωνίσει. Γιατί στον πύργο, στην επαρχία, τότε μάλιστα, οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν οι άρχουσα τάξη. Η ελίτ. Με σίγουρο μισθό, με αυτά. Στον πύργο βγαίνανε στη βόλτα εκεί στην πλατεία και στην κατακόλου εκεί το Σαββατοκύριακα εκεί στα βράδια με το καπέλο, χαιρετούρες, αυτά. Ήτανε, περνάγαμε καλά. Μετά άρχισε η κατοχή βέβαια που ισοπαίδωσε τα πάντα. Χάσαμε τους γέρους τότε, παππούδες, γιαγιάδες. Το 42 ειδικά έπεσε μαύρη πείνα στον πύργο. Και μετά άρχισαν τα εμβύλια. Άρχισαν οι... Μας κάνανε πάλι οι σύμμαχοί μας ένα λαό που έκανε το έπος του 40, που τα έβαλε με μια αυτοκρατορία, να πούμε, και την κυνήγησε μέχρι κόντεψε να φτάσει στην Ιταλία, που έκανε μια αντίσταση κατά της γερμανικής κατοχής που έμεινε άφωνη όλη η Ευρώπη. Δεν έχει αντίστοιχο, ήτανε πρωτοφανής. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ιστορικοί έξω κλπ. Ήταν πρωτοφανές γεγονός. Εδώ, ο παλαϊκός ξεσηκωμός. Και μετά την απελευθέρωση ήρθανε οι σύμμαχοί μας και μας φτιάξανε ένα προτεκτοράτο. Όπως μας είχαν κάνει η Ιερά Συμμαχία το 21 μετά το 28. Μετά όταν ξεπαστρέψαν τον Καποδίστρια και μας φτιάξαν ένα προτεκτοράτο. Βάλανε ένα βασιλίσκο εκεί και έγινε το Βαυαρικό κράτος τότε, το οποίο ζούμε ακόμα. Ακόμα είμαστε στις δομές που φτιάξανε τότε οι Βαυαροί. Και εσείς στη διοίκηση και στο νομικό καθεστώς και σε όλα. Και άρχισε αυτή η κατάρα του... Και αντιμετωπίζετε εσείς τις πρώτες δυσκολίες της ζωής σας τότε. Βέβαια. Βέβαια, ο πατέρας μου φυλακές, εξορίες, μετά πέρασε όλα τα πανεπιστήμια του Αιγαίου και χρειάστηκε τέσσερα παιδάκια, διότι τα δύο τα μικρά μου αδέρφια ήταν 2 και 4 χρονών τότε. Μια αδερφή μεγαλύτερη είχα, την οποία χάσαμε τώρα φέτος, και έπρεπε κάποιος να δουλεύει για να συντηρηθεί η οικογένεια. Αλλά με τραγικές συνθήκες βέβαια, για το μεροκάματο που έπαιρνα εγώ τότε δεν έφτανε να περάσουμε. Φτάναμε, πήγαινα το Σάββατο το μεροκάματο στη μάνα μου και περνάγαμε μέχρι την Τετάρτη. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μέχρι να ξαναπάω το βράδυ το βδομαδιάτικο. Το πρώτο μεροκάματο ήταν 8 δραχμές. Έπαιρνα 48 δραχμές τη βδομάδα σε ένα γυψάδικο. Έκανα γύψινες κατασκευές. Δεν υπήρχε στο σπίτι ούτε γάλα ούτε... σιγά σιγά δούλευα. Είχαμε τη μανία που είναι κληρονομιά από τον πατέρα μου, ο οποίος είχε εγκέφαλο οργανωμένο και καλός άνθρωπος ήταν, ευγενής, και δεν αφήσαμε τα γράμματα. Κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχουμε η οικογένεια τα χρόνια εκείνα, 48 μέχρι το 52 που απολύθηκε από τη Μακρόνησο ο πατέρας μου, δεν έπρεπε να έχει μείνει κουνούπι. Και πήγαμε και στο νυχτερινό, δούλευα από το πρωί μέχρι τις 7, έφυγα, πήγαινα στο νυχτερινό μέχρι τις 12 τη νύχτα. Τότε είχαν γίνει τα νυχτερινά, 48. Και ήταν, θυμάμαι, γεμάτα ιερωμένους, διάκους και χωροφύλακες που θέλαν να πάρουν το απολυτήριο του γυμνασίου για να πάρουν βαθμό. Οπότε δουλεύετε παράλληλα
περνάτε και, και αντί δεν σας δέχεται το πανεπιστήμιο. Ναι, το, ήθελα το όνειρό μου από μικρός, από πολύ μικρός, γιατί διάβαζα και είχε κάτι βιβλία ο πατέρας, μια μικρή βιβλιοθηκούλα με αρχαίους συγγραφείς, και διάβαζα από πολύ μικρός και ήθελα να γίνω καθηγητής, φιλόλογος. Είχα μανία με το Δασκαλίκη. Το είχα και θεωρητικοποιήσει έτσι. Θυμάμαι συζητήσεις με συμμαθητές εκεί, φιλοσοφίες όλη νύχτα για τα παιδιά, τη νέα γενιά και πώς. Και όταν έφτασε η ώρα που τέλειωσα το 52 το γυμνάσιο και έχασα, θυμάμαι, γιατί λέγανε ότι αν μπεις αριστούχος απαλλασσόσουν από τα δίδακτρα. Είχε δίδακτρα. Είχε δίδακτρα τότε. Και σκοτώθηκα ένα χρόνο να μπορέσω να μπω αριστούχος. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα, αλλά έμαθα αρχαία, λατινικά, τότε είχα ξεσκιστεί. Ξενύχτια. Και όταν έφτασα, μάλιστα τα χαρτιά μου και πήγα στη γραμματεία εκείνα εδώ στο φάκελο, ήταν ένας, τον θυμάμαι, ένας γραμματέας εκεί, υπάλληλος. Ο οποίος δεν σήκωνε τα μάτια να δει ποιος είσαι. Εκεί σκυμμένος τα ξεφύλισε και άρχισε, μου έκανε γκριμάτσες. Λέω, τι κάνεις έτσι, τι. Μου λέει, μην κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις, λείπει το χαρτί. Ποιο χαρτί λείπει, λέω, να μάτσω χαρτιά. Το χαρτί, λέει, να πας στην ασφάλεια, να πάρεις χαρτί πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Ο πατέρας μου ήταν ακόμα έξω και τον χρόνο απολύθηκε. Όχι χαρτί. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει τέτοιο χαρτί. Περίπτωση, βέβαια. Τι, ο θείος της ανιψιάς του ξαδέρφου σου να ήταν μπλεγμένος, δεν έπαιρνε χαρτί. Και έκλεισε η πόρτα τότε. Συνήθιζε η μάνα μου, θυμάμαι, να πει, ήξερε κάτι λίγα γράμματα του σχολαρχείου παλιά, αλλά μεγάλη γυναίκα τώρα δεν είχε επαφή με τα γράμματα. Και τη ρωτάγανε δημοσιογράφοι σε εκπομπές, τηλεόραση, θυμάμαι, κυρία Καζάκου, γιατί ο γιος σας θέλει να γίνει φιλόλογος, αλλά δεν πήγε στο πανεπιστήμιο, γιατί? Και έκανε η μάνα μου, δεν μας άφησε ο Καραμαλής, παιδάκι μου. Άκου να δεις, από μου είχε κάνει εντύπωση η αμεσότητα, τάπη στην καρδιά. Ξέρε πολιτικά, κάτσε να κάνει αναλύσεις. Δεν μας άφησε ο Καραμαλής. Δεν μας άφησε ο Καραμαλής, παιδάκι. Τρομερά πράγματα. Και ξεκινάει λοιπόν στην κινηματογραφική σχολή. Και κάθισα ένα χρόνο, γύριζα να δω τι θα κάνω. Από τις δουλειές που είχα κάνει, τα επαγγέλματα, μου είχε καθίσει, επειδή είχα περάσει πολλά χαμαλίδια πράγματα, που 40 δουλειές είχα αλλάξει. Δεν μου πήγαινε, ήθελα να κάνω κάτι που να μην έχω αφεντικό. Μου είχε κολλήσει αυτό το πράγμα. Και τι να κάνω, αφού δεν μπορούσα να πάω στην ανωτάτη παιδεία, να βρω καμιά δουλειά, να κάνω καμιά τέχνη. Ήξερα μερικές τέχνες, ελαιοχρωματιστής, αυτά έφτιανα, παιδικά έπιπλα, κρεβατάκια, αυτά τα ζωγράφιζα, έκανα τέτοια. Και γυρνώντας λοιπόν, έχασα το χρόνο εκείνο και περνάω από ένα δρόμο για την Αριστοτέλου, θυμάμαι, και βλέπω ένα παλιό σπίτι, νεοκλασικό, αρχοντικό, έτσι. Και είχα πάνω μια ταμπέλα, ανωτέρα σχολή κινηματογράφου, Λυκούργος Σταυράκος. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, σχολή κινηματογράφου? Δεν πήγαινε το μυαλό μου. Μα λέω, για να ανέβω πάνω να δω τι σημαίνει εδώ πέρα. Και ανέβηκα κάτι σκάλα, μια ξύλινη σκάλα είχε. Ήτανε σπίτι του δικτάτορα του Πάγκαλου, του παππού του Θόδωρου. Και βλέπω απάνω εκεί πέρα ότι δίνανε εξετάσεις τμήμα σκηνοθετών, ηθοποιών και εικονοληπτών. Είχε ο Γρηγόρης ο Γρηγορίου, ένας θαυμάσιος άνθρωπος και δάσκαλος και σπουδαίος σκηνοθέτης. Σπουδαίος σκηνοθέτης. Είχε κάνει από τις καλύτερες, το πικρό ψωμί που είχε κάνει ήταν από δείγμα, από
καλλιτεχνικού κινηματογράφου. Σπουδαίος άνθρωπος αυτός. Τέλος πάντων, εκεί γύριζε κόσμος. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης, εκεί τον γνώρισα και είμαστε φίλοι από τότε μέχρι που πέθανε. Κι άλλοι, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Τσαρούχης, περνάγανε από εκεί. Αργότερα γίνανε φίλοι σας όλοι, ναι, τα μεγάλα ονόματα. Ναι. Τότε περνάγανε εκεί, κάνανε συζητήσεις. Ήταν σαν ένα ελεύθερο λαϊκό πανεπιστήμιο. Και εννοείται ότι συμμετείχατε σε όλες αυτές, λόγω της τάσης σας αυτής. Ναι. Και είδα λοιπόν ότι είχε περάσει σε προηγούμενες εξετάσεις ένας συμμαθητής μου από το γυμνάσιο, ο Χρήστος ο Δαχτυλίδης, ο οποίος συνάδελφος τώρα και τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί. Ένα εξαιρετικό παιδί, είμαστε πολύ φίλοι και λέω ο Χρήστος. Τον παίρνω τηλέφωνο, εσύ είσαι, τον λέω πήγεσαι. Ναι, μου λέει και με πήραν. Θα πάω κι εγώ, λέω, να, αφού θα έχω και παρέα. Και πήγα, έδωσε εξετάσεις, με πήραν. Θέλανε ένα μονόλογο και ένα ποίημα. Και έπιασε που λες και μετέφρασα μόνος μου, λες και δεν υπήρχαν βιβλία να πάω να πάρω ένα βιβλίο. Και μετέφρασα το μονόλογο του Έαντα από το Σοφοκλή. Και έπρεπε να τον μάθω τώρα απ' έξω. Το δεν οι φωνές. Ντρεπόμουν. Εγώ καθόμαστε σε ένα προσφυγόσπιτο στο Βύρωνα τότε. Πού να βάλεις φωνές εκεί, σε κολλότερη γειτονιά. Ντρεπόμουν κιόλα. Και πήγαινα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Έχει ένα λόφο τον τρελό, έτσι το λένε. Και ανέβαινα πάνω πρωί-πρωί 6 ώρα. Να μην υπάρχει ψυχή γύρω ούτε βοσκός. Για να αγκαρίζω, να πούμε, να φωνάζω, να μην τρεπόμουν να μ' ακούσουν. Τέλος πάντων. Και πήγα, έδωσα εξετάσεις, με πήραν. Και έτυχε τον πρώτο χρόνο αυτόν, δηλαδή δεν είχε στο φθινόπωρο ακόμα, μόλις πρώτο έτης. Και έκανε, βρήκε κάπου λεφτά ο Σταυράκος τότε, κάποιο χρηματοδότη, ένα Ιωαννίδη, τον θυμάμαι και τέλος πάντων. Και έκανε την πρώτη παραγωγή της σχολής, ταινία, απάνω σε σενάριο του Καμπανέλη, που ήταν η αρπαγή της Περσεφόνης. Κινηματογραφική παραγωγή. Ναι, έκανε την πρώτη ταινία. Της εποχής τότε. Ναι, ναι. Η οποία έγινε μια εξαιρετική δουλειά αυτή. Την παίζει η ταινιωθή και ακόμα σαν ταινία τέχνης. Ωραία. Λοιπόν, και λέγανε, όλο το ελληνικό θέατρο μέσα, σπουδαίοι ηθοποιοί, η Αλέκα, η Κατσέλη, έκανε τη Δήμητρα, ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος, το Δία, ένα ονοματάρχη της Κεφαλονίτη εκεί, ο Ρέστσο Μακρύς, σπουδαίοι ηθοποιοί, ήταν επιτελείο. Τι δες εδώ? Δεν είπα τίποτα για το χθεσινό. Σε λυπήθηκα, κακομοίρη μου. Αν ήρθες να κλέψεις ντομάτες, κλέψε και φύγε. Δεν σε ξαναφιλώ ό,τι και να κάνεις. Γι' αυτό μην αρχίσεις τα χθεσινά. Για να κοιμάσαι. Άκου εδώ. Έξω στην πόρτα είναι κάτι φουκαράδες που ζητάνε δουλειά. Δεν λες τη μάνα σου να τους πάρει? Πήγαινε, πες το εσύ. Πού είναι? Και είπανε ότι τους δύο νέους, τον Πλούτονα και την Περσεφόνη, να την κάνουν μαθητές της σχολής. Και αρχίσαν να διαλέγουν ποιος θα κάνει τον Πλούτονα, ποιος θα κάνει τον Περσεφόνη. Βρήκαν λοιπόν μια κοπέλα, τη Μέρη την Τζαπάλου, τη λέγανε, ένα καλό κορίτσι, η οποία ήταν τελειόφυτη, τέλειωνε. Και για τον Πλούτονα διαλέξανε εμένα, μόλις είχα μπει στη σχολή. Δεν καταλάβαινα Θεό, τίποτα. Και βγήκε μια ωραία δουλειά, αθώα. Έχει μια αθωότητα μέσα. Πάμε τώρα σε μια διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε πάλι σε λίγο για τη συνέχεια της... Ξεκινάει η καριέρα. Άμα έχεις κουράγιο να ακούσεις όλα αυτά. Ξεκινάει η καριέρα, ξεκινάνε, θα πούμε, και στη νέα εποχή. Θα μας πείτε και τη γνώμη σας
για τη σημερινή τηλεόραση, το σημερινό θέατρο και το σημερινό ελληνικό κινηματογράφο. Ό, όλα αυτά σε λίγο ερχόμαστε.